ο κύριος Γιάννης Μανιάτης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλημέρα σας, κύριε Μανιάτη. Γεια σας, κύριε Μανιάτη. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Μανιάτη. Έγινε αυτή η κίνηση που έγινε χθες από τον πρόεδρο Πούτιν. Ακόμα αντίδραση επί της ουσίας δεν έχουμε από τη Δύση, Ηνωμένες Πολιτείες. Ξελίζει το ενδεχόμενο των κυρώσεων. Λέει, θα δούμε τι θα είναι αυτές. Πού βρισκόμαστε τώρα, λοιπόν, τι λέτε εσείς? Είναι η λεγόμενη μικρή εισβολή που είχε πει ο πρόεδρος Biden, δηλαδή χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός, ο πρόεδρος Πούτιν έκανε αυτή την κίνηση για τις δύο ανατολικές περιφέρειες της Ουκρανίας. Προφανώς το κλίμα είναι πολύ χειρότερο σήμερα από ό,τι χθες και προχθές και η ευχή όλων είναι να μην γίνει ακόμη χειρότερο με άλλες κινήσεις καθαρά στρατιωτικού χαρακτήρα. Προφανώς η Δύση ετοιμάζεται να επιβάλλει κάποιες κυρώσεις, οι οποίες όπως έχουν πει και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Δυτικοί, δεν θα είναι στο ακραίο όριο, διότι ως τέτοιο αντιλαμβάνονται, ως μικρή εισβολή αντιλαμβάνονται την κίνηση του πρόεδρου Πούτιν. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αλλά κύριε Μανιάτη, μήπως αυτό, πριν πάμε στα θέματα τα ενεργειακά, καθώς είχαμε και τη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ νωρίτερα με τη συμμετοχή και του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Σκρέκα. Πριν πάμε όμως αυτά, μήπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επί της ουσίας επαναπαυτεί, επειδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι Ευρωπαίοι θα μείνουν μόνο στο επίπεδο των κυρώσεων, όπως έκαναν και την προηγούμενη φορά και με την Κρυμαία και σε άλλες περιπτώσεις, και δεν θα του κάνουν και τίποτα το οποίο θα τον ακουμπήσει, θα τον επηρεάσει ή τέλος πάντων θα τον αποδυναμώσει, και εν τέλει παίζει μόνος του σε ένα γήπεδο και κάνει ό,τι θέλει? Προφανώς, προφανέστατα είναι έτσι όπως το περιγράφεται η κυρία Τονοπούλου, η απίστευτη αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελέσει ένα στοιχειωδώς αξιόπιστο παράγοντα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και θέματα άμυνας. Δυστυχώς αυτή η αδυναμία έχει εντοπιστεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια, δεν έχει γίνει καμία απολύτως κίνηση και είναι μία από τις μεγάλες αδυναμίες της Ευρώπης, μια τραγωδία σε σχέση με αυτά. Γιατί ξέρετε, αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ουκρανία και η κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, διότι για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με βίαιο τρόπο αλλάζουν εμέσως τα σύνορα μιας χώρας, της Ουκρανίας. Εδώ υπάρχουν αναλογίες και με την αντίστοιχη συμπεριφορά Ερντογάν σε βάρος της Ελλάδας. Δηλαδή η κατάφορη παραβίαση των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, αλλά και σε αιτήματα που βάζει τώρα τελευταία από στρατιωτικοποίηση, το συσχετίζει με την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά και ούτω καθεξής, είναι βαριά πράγματα και γι' αυτό ακριβώς. Λέτε ότι ανοίγει, μπορεί να ανοίξει με αυτές τις κινήσεις Πούτιν και η όρεξη και το Ερντογάν, για παράδειγμα. Συσχέτιση σε διεθνοπολιτικό επίπεδο υπάρχει, αναλογία υπάρχει, και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η Ελλάδα να συμμετάσχει με πολύ σαφή τρόπο στην καταδίκη αυτής της κίνησης, διότι εμέσως με τον τρόπο αυτό μπορεί να διεκδικήσει αύριο και αντίστοιχες κινήσεις. Το έκανε, από ό,τι είδαμε, το έκανε μέσω ΚΙΣΕΑ κανονικά, αλλά εμένα άλλο με τρομάζει. Αν αυτή είναι η αντίδραση τώρα που έχουμε, κύριε Μανιάτη, σε μια χώρα που μπήκε σε μια άλλη χώρα στην πραγματικότητα και διεκδικεί τα εδάφη της, σκεφτόμαστε τι αντίδραση θα έχει αν γίνει κάτι αντίστοιχο, όπως λέτε, για την Ελλάδα από την Τουρκία. Πώς θα αντιδράσει η Δύση? Μην γελιόμαστε. Το γεγονός ότι η Ελλάδα. Το σκέφτεσαι με τρόμο, δηλαδή, όταν βλέπεις την αντίδραση της Δύσης. Εντάξει, υπάρχει βέβαια μια διαφορά ότι η Ουκρανία έχει άλλη σχέση με την Ευρώπη, με το ΝΑΤΟ, από ό,τι έχει η Ελλάδα. Έτσι, για να μην τα βάζουμε και όλα στο ίδιο ζύγι. Κυρία Αντωνοπούλου, κοιτάξτε, επειδή όλοι μας είμαστε φιλοευρωπαίοι, βαθύτατα φιλοευρωπαίοι, προφανώς. Πρέπει να βλέπουμε και τις τραγικές τις αδυναμίες της Ένωσης. Ναι. Εγώ για άλλη μια φορά διαπιστώνω ότι πολύ ορθά πράττουμε και ενισχύουμε την άμυνα της χώρας μας και με τα Ραφάλ και με τις Μπελάρα και την πλήρη ενίσχυση όλων των ενόπλων δυνάμεων, διότι στο τέλος της ημέρας δεν θα έρθει κανένας Λιθουανός στρατιώτης να υπερασπιστεί τα ελληνικά νησιά. Να το ξέρουμε αυτό. Μα και τώρα το βλέπουμε αυτό και στην Ουκρανία. Για παράδειγμα, η Ουκρανία δεν τολμάει καν να κουνηθεί. Σκεφτείτε τώρα, έχει μπει ο άλλος στη χώρα σου. Έχει καταλάβει έδαφος σου και δεν έχει κινηθεί φίλο μέσα στη χώρα. Εγώ αναγνωρίζω έδαφος της δικής σου χώρας. Βέβαια. Σκεφτείτε τώρα, είναι πραγματικά τρομακτικό αυτό που συμβαίνει, κύριε Μανιάτη, έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς η Ελλάδα πρέπει να συσχετίσει διεθνοπολιτικά άμεσα αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία με τις κινήσεις Ερντογάν στο Αιγαίο. Είναι η αναλογία τώρα που υπάρχει μια εγρήγορση αντικειμενικά και της διεθνούς κοινή γνώμης αλλά και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, να είναι απόλυτα σαφές ότι αντίστοιχες κινήσεις δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ανεχτούμε ως Ευρώπη και το ΝΑΤΟ προφανώς
σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Τώρα να πάμε λίγο στην επάρκεια της φυσικού αερίου της Ελλάδας, ναι. Γιατί και γι' αυτό το λόγο έγινε συνεδρίαση το πρωί. Καταρχήν να μας πείτε αυτή την ώρα πόσο μας επηρεάζει αυτή η κίνηση, αλλά και τις διαφορετικές πηγές που έχουμε, από πού προμηθευόμαστε δηλαδή φυσικό αέριο στη χώρα μας, για να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε περίπου. Δείτε, η Ελλάδα το φυσικό αέριο που παίρνει, το παίρνει κατά 40-45% από τη Ρωσία, μέσα από τον Turkstream, τον τουρκικό αγωγό. Άλλο ένα 30% περίπου το παίρνουμε ως υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Αλγερία. Και το υπόλοιπο έρχεται μέσα από τον αγωγό TAP και τον παλιό ελληνοτουρκικό αγωγό. Λίγο πολύ αυτή είναι η κατανομή σε επίπεδο φυσικού αερίου. Και να πούμε ότι το φυσικό αέριο ως καύσιμο συμμετέχει στην παραγωγή ηλεκτρισμού στην Ελλάδα πάλι κατά ένα ποσοστό περίπου 40%, και γι' αυτό υπάρχει η αλληλοσυσχέτιση επάρκειας φυσικού αερίου και δυνατοτήτων ηλεκτροδότησης της χώρας. Υπάρχει περίπτωση τώρα, για παράδειγμα, από τον Turkstream που είπατε, σε ένα πολύ, ας πούμε, ακραίο σενάριο, ο Τούρκος, ο Ταγί Περντογάν, να εκβιάσει με έναν τρόπο από εκεί? Δείτε, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο, διότι αυτός είναι ένας αγωγός που κατασκευάστηκε με έξοδα της Ρωσίας προκειμένου να κάνει bypass τον αντίστοιχο αγωγό που περνούσε από Ουκρανία. Και ο οποίος αγωγός τροφοδοτούσε και την Τουρκία και την Ελλάδα και την Βουλγαρία. Τώρα λοιπόν ο Turkstream που έγινε με έξοδα της Ρωσίας κάνει bypass, όπως είπα, την Ουκρανία και περνά μέσα από Τουρκία. Το να παρέμβει και να κλείσει ένα μέρος από τις στρόφιγγες ο Ερντογάν, θεωρώ ότι θα συνιστούσε μια απίθανη και απαράδεκτη εκ μέρους της Ρωσίας. Μάλλον χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας, το θεωρώ απίθανο. Τον συμφέρει να το κάνει, να κάνει κάτι τέτοιο τον Ερντογάν? Δεν ξέρω αν συμφέρει τον Ερντογάν. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι σε περίπτωση όξυνσης των πραγμάτων στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία παίρνει περίπου κάθε χρόνο εισπράτη γύρω στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια από εξαγωγή που κάνει πετρελαίο και φυσικό αερίο στην Ευρώπη, την Κίνα κλπ. Άρα είναι το 50% των εξαγωγών της Ρωσίας. Δηλαδή είναι σκληρός πυρήνας της οικονομίας της. Άρα δεν θέλει να σταματήσει τη ροή, γιατί σταμάτημα της ροής σημαίνει και σταμάτημα των εσόδων της. Δηλαδή θα την πληρώσει και η Ρωσία σε αυτήν την περίπτωση. Τώρα, ο Ερντογάν νομίζω ότι δεν πρέπει να διανοηθεί να κάνει τέτοιες κινήσεις, διότι αυτό θα συνιστούσε μια κατάφορη παραβίαση και των κανόνων εμπορίας φυσικού αερίου και προφανώς μια σύγκρουση, υποθέτω, με τη Ρωσία, προφανέστατα και με τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, είναι πολύ πιο πέρα από τις δυνάμεις του τώρα τουλάχιστον. Εμείς τώρα κινδυνεύουμε σε επίπεδο επάρκειας φυσικού αερίου στην Ελλάδα? Εντάξει, εκτιμώ με βάση τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που υπάρχουν εδώ και περίπου μια δεκαετία, με τα βάση τα οποία δουλεύουμε πάντα σε περιπτώσεις κρίσης, όπως δουλέψαμε στην εισβολή στην Κριμαία το 2014. Τα μέτρα που ακούω ότι παίρνονται τώρα είναι τα ίδια ακριβώς που είχαμε πάρει και το 2014, δηλαδή κάποια εργοστάσια φυσικού αερίου και ΔΕΗ και ιδιωτών παρόχων να μπορέσουν να γυρίσουν και από φυσικό αέριο να κάψουν πετρέλαιο, και κάποια εργοστάσια της ΔΕΗ που τα έχουμε αποσύρει και δεν και ανελιχνίτη, να τα βάλουμε αν χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Και ότι πάντα μπορεί να γίνει αυτό, έτσι? Ναι, ναι, μπορεί. Πάντα έχει η ΔΕΗ, πάντα έχει ένα απόθεμα λιχνίτη για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Άρα λέτε άμεσος κίνδυνος σε επάρκειες δεν υπάρχει? Ναι, εκτιμώ ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες, να το πω διαφορετικά, που κινδυνεύουν λιγότερο από ό,τι χώρες άλλες, όπως η Αυστρία, η Φινλανδία, η Λιθουανία. Αν κρατήσει όμως πολύ, κύριε Μανιάτη, αν κρατήσει πολύ αυτή η κρίση. Σε περίπτωση που τραβήξει πολύ, τα πράγματα ίσως θα γίνουν και ανεξέλεγκτα, διότι ξέρετε υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μάλλον σήμερα που μιλάμε, οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης έχουν πλησιάσει τα κατώτατα όρια ασφάλειας, δηλαδή είναι γύρω στο 15-20%. Άρα η Ευρώπη δεν έχει αποθέματα πλέον φυσικού αερίου. Αν λοιπόν έχεις κακοκαιρία το επόμενο χρονικό διάστημα, και πολύ περισσότερο αν σου κρατήσει αυτή η κρίση 2-3 μήνες, 4, και δεν προλάβεις να ξαναγεμίσεις τις αποθήκες σου με φυσικό αέριο για τον επόμενο χειμώνα, δηλαδή για τον Οκτώβριο του 2022, τα πράγματα θα είναι τραγικά. Δηλαδή θα μιλάμε για πράγματα
για καταστάσεις που ούτε καν τις έχουμε φανταστεί. Και γι' αυτό πρέπει να απευχόμαστε να συμβούν τέτοιες καταστάσεις. Και νομίζω ότι δεν θα συμβούν. Ευχαριστούμε κύριε Μανιάτη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.